Αγαπημένες μου μαθήτριες και αγαπημένοι μου μαθητές, καλώς ήρθατε ακόμη μία φορά στο κανάλι αυτό που μιλάμε για την ελληνική γλώσσα. Χάρη της 1ης Απριλιάς, της 1ης μέρας του Απρίλη, που είναι η μέρα της πλάκας, η μέρα όπου όλα τα αστεία επιτρέπονται και οι άνθρωποι συνηθίζουν να λένε ψέματα και να πειράζουν ο ένας τον άλλον, σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο με λίγο χιουμοριστική διάθεση, ας πούμε. Ένα βίντεο όπου θα σας πω για 10 τρόπους που μπορεί κανείς να πει όχι, χωρίς να χρησιμοποιήσει τη λέξη όχι. Αν σας ενδιαφέρει, μείνετε μαζί μου. Είναι εκφράσεις αυτές που θα σας πω, που κρύβουν κάποια ειρωνία. Δεν λένε απλά όχι σε μία πρόταση, σε μία ερώτηση, αλλά δείχνουν ότι θεωρούμε εξωφρενική, παράλογη την σκέψη του άλλου. Λέμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε αυτό που ο άλλος μας ζητάει ή να συμφωνήσουμε με αυτό που ο άλλος λέει. 1η έκφραση. Πας καλά. Παράδειγμα. Πάμε αύριο στο θέατρο. Πας καλά, παιδί μου. Έχω εξετάσεις. Δεν έχω διαβάσει ακόμη σχεδόν τίποτε. Το σημαίνει αποκλείεται. Δεν θα πάω στο θέατρο για κανέναν λόγο. Και εσύ έπρεπε να το ξέρεις αυτό. 2. Τρελάθηκες. Απαντάμε με μία ερώτηση. Παράδειγμα. Να βάλεις αυτό το φόρεμα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Τρελάθηκες. Με τέτοια ζέστη, μακριμάνικο, θα σκάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς μπόρεσες να σκεφτείς ότι θα βάλω μακριμάνικο με τέτοια ζέστη. 3η έκφραση. Σε γελάσανε. Νομίζω ότι δεν το κάνεις αυτό γιατί φοβάσαι. Σε γελάσανε. Δεν το κάνω γιατί δεν θέλω. Δηλαδή, φυσικά και δεν το κάνω για αυτό το λόγο. 4η έκφραση, νομίζω. Δεν τρελάθηκα. Θα μου δανείσεις το αυτοκίνητό σου για να πάω μία εκδρομή αύριο. Δεν τρελάθηκα. Θυμάσαι σε τι κατάσταση μου το επέστρεψες την τελευταία φορά που σου το δάνεισα. Οπότε, πώς μπορείς και ζητάς κάτι τέτοιο. 5η έκφραση. Θα ήθελες. Θα με βοηθήσεις να τελειώσω την εργασία μου. Πρέπει να την παραδώσω αύριο. Θα ήθελες. Ακόμη δεν τελείωσα με τη δική μου. Πώς να σε βοηθήσω. Εννοείται ότι εφόσον έχω δική μου δουλειά να κάνω, όχι, δεν μπορώ να βοηθήσω με τη δική σου δουλειά. 6η έκφραση. Ποιος Θανάσης. Η Μαρία είπε να την πας στο κέντρο με το αυτοκίνητο, γιατί δεν προλαβαίνει αλλιώς. Ποιος Θανάσης. Κάθε φορά που ζητάω εγώ κάτι, αυτή αρνείται. Τώρα θέλει χάρες. Παράξενη έκφραση. Κι όμως σημαίνει όχι. Ποιος Θανάσης. 7η έκφραση. Ποιος ήρθε. Θα μαγειρέψεις εσύ σήμερα γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. Ποιος ήρθε. Δεν ξέρεις ότι δουλεύω 12 ώρες σήμερα. Το ξέρεις. Δεν θα έπρεπε να ρωτάς. Ούτε εγώ προλαβαίνω. Ποιος ήρθε. 8η έκφραση. Έλα μου. Αυτό το καλοκαίρι λέω να πάμε διακοπές στην Μύκονο. Έλα μου. Εκεί θα γίνεται πατής με πατώσε. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξεκουράζομαι εγώ έτσι στις διακοπές μου. Έλα μου. Τι είπες. Τι σκέφτηκες. Δεν υπάρχει περίπτωση. 1η έκφραση. Δεν το πιάσα. Το απόγευμα θα βγω με τις φίλες μου.
μπορείς να σιδερώσεις αυτά τα ρούχα. Δεν το πιάσα. Εσύ θα πας βόλτα και εγώ θα μείνω στο σπίτι για να κάνω δουλειές. Τι είναι αυτά που λες. Τι μου ζητάς να κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το επικό, η καλύτερη από όλες τις απαντήσεις, που σημαίνουν όχι, τράβα να δεις αν έρχομαι. Θα μου δανείσεις 10.000 ευρώ για να πάω διακοπές στις Μπαχάμες φέτος. Τράβα να δεις αν έρχομαι. Από μόνο του αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Και κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα σας βάλω το σύνδεσμο για ένα μικρό απόσπασμα από ένα... από μια σειρά, χιουμοριστική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, παλιά, όχι πάρα πολύ παλιά, αλλά παίζεται για αρκετά χρόνια τώρα, όπου η Ντάλια, ο κύριος χαρακτήρας, ένα λίγο άλλο πρόσαλο άτομο, προσπαθεί να πει αυτή την έκφραση σε κάποιον. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, αν ξέρετε εσείς κάποια άλλη παράξενη έκφραση, κάποιον παράξενο τρόπο να πει κανείς «Όχι, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση» στα ελληνικά, μπορείτε να το γράψετε κάτω για να το μάθουμε όλοι. Να είστε καλά και να τα πούμε και την επόμενη Κυριακή. Γεια σας!